θες και από εσάς και να γίνουν οποιαδήποτε σχόλια. Εκείνο που είναι ανεπίτρεπτο είναι ένα κόμμα της αριστεράς να ταυτίζεται κατά αυτόν τον τρόπο που είναι προπαγανδιστικός και γκεμπελιστικός με τα φασιστοειδή της Ευρώπης. Εγώ φταίω. Εμείς λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, δεν ταυτιζόμαστε με κανέναν. Δεν ταυτιζόμαστε με κανέναν. Εμείς φέραμε την πρόταση. Μαζί. Δεν ψηφίσαμε καθόλου μαζί. Ψηφίσατε. Δεν ψηφίσαμε καθόλου σηκώσατε μαζί. Το χεράκι αυτό σας το λέω και, η και το ξέρετε πολύ καλά. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Ξίδι λοιπόν, μπορείτε να ξέρετε, πείτε, ναι, ναι. Αλλά το ψηφίσατε. Το ξίδι θα το πείτε εσείς και θα είναι Κυριακή βράδυ. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Να το ξέρετε. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, ούτε οι συμπτώσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν και να εκμεταλλεύονται διάφορες ακροδεξιές ομάδες περιθωριακές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μια μεγαλειώδη κίνηση συμπτώσεις του ελληνικού λαού για άρνηση αυτών των μνημονίων μπορεί να πολιτογραφηθεί ως μια κοινή στάση, ούτε μπορεί σε καμία περίπτωση να ταυτίζεται η αριστερά των αγώνων εναντίον του φασισμού και του ναζισμού με αυτά τα μορφώματα τα οποία ανά την Ευρώπη προωθούν τι? Τη διάλυση της Ενωμένης Ευρώπης. Τη στιγμή που η αριστερά, η ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά, δίνει τη μάχη για να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη στην Ενωμένη Ευρώπη. Ναι, καλά. Γιατί εμείς θέλουμε την Ενωμένη Ευρώπη, αλλά δεν θέλουμε μια Ευρώπη φτωχοποιημένη και ένα λαό στους σκουπιδοντενεκέδες να ψάχνει να βρίσκει φαγητό, ούτε τα σπίτια χωρίς ρεύμα. Θέλουμε μια Ευρώπη ενωμένη, ενωμένη, κυρία Μπακογιάννη. Ενωμένη Ευρώπη θέλουμε, κοινό νόμισμα, αλλά με κοινωνική δικαιοσύνη. Τα ντρέπεστε να τα πείτε στον εαυτό σας όταν κοιτάτε στον καθρέφτη που υπηρετείτε έναν αρχηγό που πρόδωσε το κόμμα σας, το οποίο τώρα ερχόσαστε εσείς ως εξαπτέρυγο που πρόδωσε τον ίδιο σας τον πατέρα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, τις ντροπές δικές τις ντροπές δικές σας. Ναι, τη δώσατε τη μάχη. Τη δώσατε τη μάχη με ένα κόμμα που δεν μπήκε στη Βουλή. Αφήστε το κόμμα. Αυτά λοιπόν είναι. Εσείς σηκώσατε λοιπόν, το χεράκι σας μαζί ντροπή, με τη Χρυσή Αυγή. Τις ντροπές δικές σας. Να ρίξουμε λίγο τις ντροπές δικές σας. Γιατί δεν κάνει καλό ούτε για εσάς. Ακριβώς. Εγώ δεν μίλησα για ντροπές για κανένα. Δεν έχει νόημα. Όποιος μου λέει για ντροπές θα του θυμίζω ότι έχει κάνει. Ναι, εγώ ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εγώ είμαι περήφανη για αυτά που έχω κάνει. Αλίμονο. Και τώρα που υπηρετείτε τον κύριο Σαμαρά, για τον οποίο τα τι έχετε πει, κυρία Μπακογιάννη, δεν γράφονται ό,τι σε βιβλίο ούτε σε εγκυκλοπαίδεια. Κάνετε ένα λάθος, κύριε Μπακογιάννη. Αυτό είναι η αλήθεια. Υπηρετώ τις ιδέες μου, είμαι φανατικά υπέρ της Ευρώπης. Καλά κάνετε. Μην μας λέτε για ντροπές. Και εμείς είμαστε υπέρ της Ευρώπης. Σε αντίθεση με εσάς, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αξιοπρεπής η εικόνα την οποία δείχνουν όλα τα ξένα κανάλια για την κόρη μου, για την πατρίδα μου, τον παππού και τη γιαγιά. Με το σκαμνάκι ναι, και σας... τον μπαστούνι ακούστε, στη μουρά. Ακούστε, κύριε Μπακογιάννη. Λοιπόν, να το πείτε, σε αυτούς οι οποίοι έκοψαν τη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες ναι. Για να οδηγηθεί ο ελληνικός λαός υπό διλήμματα, υπό εκβιασμούς, υπό τρομοκρατία στο δημοψήφισμα να εκφράσει την άποψή του. Μην το λέτε στην ελληνική κύριε κυβέρνηση. Κοντονή, δεν έκλεισε η ελληνική κυβέρνηση τις τράπεζες. Τον κόσμο εκεί. Και εσείς δίνετε άλοθη σε αυτούς που έκοψαν τη ρευστότητα. Κύριε Κοντονή, θα αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν ζω στον κόσμο του Μάλμπορο εγώ. Δεν σας άκουσα. Μήπως να απαντήσουμε και στο ερώτημα για να ρίξουμε και λίγο τους τόνους αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Παπαδάκης. Παρακαλώ. Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για την επόμενη μέρα, δεν έλεγες Γιώργο? Λέγαμε για την επόμενη μέρα.